Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της συζήτησής μας. Μερικοί ακόμη από τους συμπολίτες μας. Ελάτε. Μια... Ναι, κύριε Μιλιέ, να τη δώσετε και αμέσως μετά θα ρωτήσετε. Θέλω λοιπόν να πω στο παρακαλώ φίλο, μόνο το φοιτητή για συντομία. Που μίλησε για την εποπτεία του ΕΑΜ, ότι το χαρακτηριστικό του ΕΑΜ ήταν από μια μεριά η προσήλωση σε ένα πρόγραμμα ανατρεπτικό, δημοκρατικό και ριζοσπαστικό και από την άλλη πλευρά η ενότητα. Εγώ γι' αυτό μίλησα. Δεν μίλησα για να κατηγορήσω κανέναν, αλλά είδα στο Σύνταγμα να χειροκροτεί κόσμος το πάμε που πλησίαζε και όταν έφυγε τελικά, δεν έμεινε εκείνη την περίοδο, είδα ανθρώπους με μεγάλη ιστορία στην αριστερά να δακρύζουν. Λοιπόν, μίλησα για την ενότητα, μίλησα για αυτό που είπες και εσύ. Το δεύτερο πάρα πολύ σύντομα, δεν θεωρώ ότι είναι μικροπολιτικό το ζήτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας, διότι και συνταγματικά είναι κατοχυρωμένο ότι είναι ένας θεσμός, ένας μηχανισμός, μία συνταγματική πρόβλεψη με βάση την οποία μπορούμε να αλλάξουμε πολιτική. Δηλαδή το πρόβλημα της αριστεράς λοιπόν, είναι το πάμε. Να αλλάξουμε πολιτική τώρα μέσα από τις εκλογές. Είναι ενότητα να αλλάξουμε το πρόβλημα της αριστεράς είναι το πάμε. Θα τρελαθώ δηλαδή. Το πρόβλημα της αριστεράς είναι το πάμε. Με συγχωρείτε κύριε Χατζηνικολάου. Να κάνω ένα ερώτημα. Θα σηκωθούν οι πέτρες. Είπε, κατάλαβα καλά ότι ο κύριος Μιλιός είπε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι μοχλός για να αλλάζουμε πολιτικές. Αυτό είπατε. Αυτό είπα κάτι πολύ απλά. Είπα πολύ κάτι. Το κατάλαβα καλά γιατί δεν πιστεύω στα αυτιά μου. Αυτό είπε. Να σου πω ότι είπα. Να το πεις, βεβαίως. Ωραία. Είπα ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επειδή ακριβώς δεν έχει την αρμοδιότητα να, ναι, είναι μοχλός, να αποφασίζει πολιτικές ο ίδιος αν η Βουλή βρίσκεται δεν το σε αναντιστοιχεία. Αυτό. Το λέτε τώρα. Αυτό είπα. Το εννοείται. Αυτό είναι. Άρα είναι αναλώσιμος για πάνω μικροπολιτικό παιχνίδι. Όχι, τέλεια. Δεν είναι μικροπολιτικό αυτό, παιχνίδι. Αυτό. Είναι συνταγματική πρόνοια που λέει ότι αν δεν συγκεντρώσει στους 180... Είπατε μοχλός για να αλλάζουμε πολιτικές. Το παίρνετε πίσω να τελειώνουμε τώρα. Είπα ότι είναι μια συγκυρία. Είπατε ότι είναι μοχλός για να αλλάζουμε πολιτικές. Είπα ότι έχουμε μια συνταγματική πρόνοια που επιτρέπει να γίνουν εκλογές. Άλλο είπα. Αν όχι, είπα τη λέξη μοχλός, την παίρνω πίσω. Ωραία, εντάξει, το είπα. Είπα διαδικασία. Πάντως, εγώ δεν άκουσα τη λέξη μοχλός. Άκουσα πρόβλεψη. Όχι, είπε. Συνταγματική πρόβλεψη. Είπε και μοχλός. Είναι ώστε να γίνονται εκλογές. Μέσα από τις εκλογές μπορούμε να αλλάξουμε πολιτική. Λοιπόν, πάμε. Δεν είναι τόσο παρακαλώ. Πάμε στο συμπολίτη. Δεν είναι για να κάνουμε συνταγματική πρόβλεψη για το πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως και να το είπε ο κύριος Μιλιός, δεν θα αλλάξει πολιτική ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ απόψε το βράδυ. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα όμως μπορεί να αλλάξει αν γίνουν εκλογές. Αυτό είπα. Απόψε. Αν γίνουν εκλογές, όταν θα γίνουν εκλογές. Ακούτε τον κύριο Άλκη λογοθέτη. Είμαι πρωτοετής φοιτητής νομικής. Θα ήθελα να μείνω στο δίπολο. Αφενός, από ό,τι κατάλαβα, έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που τα μέτρα που πάει να περάσει αυτό τον καιρό είναι στα πλαίσια της συμφωνίας που ήδη υπάρχει. Και θέλω να ρωτήσω πώς είναι δυνατόν κάθε φορά που έρχεται η Τρόικα να τρέχουμε τελευταία στιγμή να προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι προβλέπουν τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων δεν είναι ικανοί. Τι συμβαίνει με αυτό. Και από την άλλη, έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ που πιστεύει από μόνος του ότι ο ερχομός στην εξουσία θα λύσει τα προβλήματα της χώρας και θα αποτελέσει δύναμη στην Ευρώπη, θα φέρει την αλλαγή. Και θέλω να μείνω σε αυτό που η κυρία Κανέλη και μίλησε για χημική ένωση. Πιστεύετε ειλικρινά ακόμα ότι είστε η βόμβα που θα φέρει την αλλαγή στην Ευρώπη πριν από 4 χρόνια. Τρεις ερωτήσεις σε τρεις πολιτικούς. Στον κύριο Μιλιό. Σημαίνει ότι θα φύγουμε μετά από 4 χρόνια η Ευρώπη, αν είναι έτσι όπως πιστεύετε ότι είναι, δεν θα έχει βρει τρόπο να προστατευτεί. Και όσον αφορά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Υποδέχομαι ως σχόλιο και όχι ως ερωτήσεις. Έτσι, το ναι, ως σχόλιο. Και ως προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, από τις ελάχιστες γνώσεις που έχω ήδη λάβει από το συνταγματικό δίκαιο του πρώτου έτους, νομίζω ότι λειτουργεί ως εγγυητικά και πρέπει να λειτουργεί εγγυητικά μάλλον για τη Δημοκρατία και όχι να αποτελεί. Ευχαριστώ πολύ. Τα σχόλια είναι τέτοια. Ελάτε. Όχι ερωτήσεις, σχόλια παρακαλώ. Λέγομαι Κοντοδίνας Δημήτρης. Είμαι φοιτητής πρωτοετής στο χημικό μηχανικό στο Μετσόβιο. Μάλιστα. Θα ήθελα να πω, ο κ. Βενιζέλος πριν τις ευρωεκλογές είχε πει ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να ψηφίσει νέα μέτρα. Τώρα η Τρόικα ζητάει νέα μέτρα. Το ονομάζουμε μνημόνιο όπως θέλουμε. Τελικά το Πασόκ τι θα κάνει. Απάτη. Και επίσης, για τη δόση. Τις 100 δόσεις. 100 δόσεις, ναι. Είναι η πρώτη φορά στην προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία που δημοσιεύεται νόμος στην εφημερίδα της κυβέρνησης, παίρνεται πίσω κατά εντολή της Τρόικας. Αυτό συνιστά ή δεν συνιστά καταπάτηση του κοινοβουλευτισμού και της εθνικής μας κυριαρχίας. Αυτό μόνο. Ευχαριστώ.
Να σε απαντήσω, κύριε Κοντολή. Πολύ σύντομα, εμένα, κύριε Πρωτόπαπα. Το πρώτο είναι, σαφώς δεν θα ψηφίσουμε νέα μέτρα. Αυτό είναι πολύ καθαρό. Δεν θα ψηφίσουμε λοιπόν μείωση συντάξεων, δεν θα ψηφίσουμε ομαδικές απολύσεις και φυσικά όλα τα άλλα τα οποία χαρακτηρίζονται ως νέα μέτρα. Είναι άλλο αυτό και άλλο ορισμένες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πιθανά να έπρεπε να τις είχαμε κάνει και μόνοι μας μερικά χρόνια πριν. Στο δεύτερο, είμαι πολύ σαφής. Στο δεύτερο ερώτημά σας, η διόρθωση έγινε διότι ήταν λάθος. Ήταν λάθος. Δεν μπορεί να κάνεις ρύθμιση μη λήξη πρόθεσμων οφειλών. Αυτό δεν ξαναγίνει ποτέ και ούτε πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ. Ορθώς διορθώθηκε. Αλλά δεν μπορεί να ξαναπάμε στη Βουλή κατά επιταγή της Τρόικας, αυτή είναι η γνώμη μου, και να ξανακάνουμε αλλαγές. Όταν λήξει, στη νέα ρύθμιση που θα γίνει όταν γίνει, να το ξαναδούμε. Μάλιστα. Ελάτε. Θα αποτελέσει σχόλιο σας, Παπαναγιώτη Παναγιώτης, πολιτικών επιστημών στο ΕΠΑ. Ναι. Έτος. Πρωτοετής. Το σχόλιο το οποίο θέλω να κάνω είναι ότι πρώτον αφορά τον κύριο Μιλιό, στο ότι λέτε ότι έχετε μία πολιτική η οποία θα επιφέρει τη λύση. Και ως πολιτικός αυτό πρέπει να κάνετε. Απλώς η ερώτησή μου είναι η εξής. Ο τρόπος με τον οποίο την παρουσιάζετε είναι πάρα πολύ απλός. Ότι είναι εύκολα προσεγγίσιμο αυτό το αποτέλεσμα το οποίο θα φέρετε. Γιατί λοιπόν δεν προσεγγίζετε από τους υπόλοιπους? Είναι μομφή ανικανότητας ή κακοήθειας? Για να καταλάβω, λες αγαπητέ φίλε, ότι αφού είναι τόσο απλό, γιατί δεν το κάνουν και οι απέναντι? Ουδέποτε είπαμε ότι είναι απλό. Είπαμε ότι είναι δύσκολο, ότι χρειαζόμαστε το λαό δίπλα μας, ότι είναι αλλαγή υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας και ότι απέναντί μας έχουμε πανίσχυρα συμφέροντα, πανίσχυρους μηχανισμούς εσωτερικούς και εξωτερικούς. Επομένως, χρειάζεται ένας δύσκολος αγώνας από τον ίδιο τον κόσμο. Δεν είναι μια αλλαγή που γίνεται με διατάγματα. Αυτό λέμε συνέχεια. Και θα θέλαμε την ενότητα με δυνάμεις που κάνετε. Να μπορούσαμε... Άμα γίνετε κυβέρνηση, διατάγματα θα κάνετε. Επανάσταση θα κάνετε. Να καταλάβετε τα θερινά. Δεν θα κάνετε επανάσταση. Δεν παρέμβει. Μα δεν θα κάνετε επανάσταση. Να πάρει πρωτοβουλία. Κύριε Μιλιέ, με διατάγματα θα αυξήσετε το κατώτατο μισθό. Με νόμο θα αυξήσετε το κατώτατο. Και τώρα λέτε δεν θα κάνετε διατάγματα, μα με νόμο λέτε θα αυξήσετε το κατώτατο μισθό. Μειώθηκε ο κατώτατος μισθός, με νόμο θα τον αλλάξουμε. Με αυτό. 400 πρέπει να καταργηθεί αυτό. 400 ναι. Πρέπει να καταργηθούν. Θα καταργηθούν οι βασικοί νόμοι. Α, το πέσαμε τώρα από τους 400. Και στη συνέχεια πόσο ποσοστό όλοι θα καταργηθούν. Από τους 400. Αρχίζοντας από τους βασικούς. Όχι, γι' αυτό μιλάμε από τα 50. Όλους είχατε πει. Αλλά όποιοι. Ναι, όλοι θα αντικατασταθούν από άλλους νόμους που θα είναι. Ξέρετε ότι για να καταργηθεί ένας νόμος αντικαθίσταται από έναν. Σαν το ηγούμενο θα το κάνετε. Που επειδή νύστευε, βάφτισε το κοτόπουλο ψάρι δηλαδή. Όχι, θα μου βάλετε άλλο νόμο που θα μας τον λέτε αλλιώς. Η βαρύτητα και των 400 δεν είναι ισότιμη. Θα αρχίσουμε από αυτούς που έχουμε... Κύριε Μπιλιά, έχουμε πάρει συνέντευξη σε πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και μας λένε και μας πείθουν, κοντεύουν να μας πείσουν, ότι την επόμενη μέρα θα τα σκίσετε όλα αυτά. Ξέρετε ότι συγχωρείτε κύριε Χατζηνικολάου, αλλά εγώ πιστεύω ότι την άλλη μέρα δεν θα τα έχουμε. Σε μία μέρα θα νομοθετήσουμε για 400 μέρους. Σε μία μέρα. Για να τελειώσω. Είπα. Κύριε Χατζή, παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Για να τελειώσω με αυτό που ήθελα να πω. Με ένα άρθρο είχατε πει. Μην αλλάζετε θέση τόσο εύκολα. Είχατε πει με ένα άρθρο. Μία μέρα στη Βουλή θα καταργηθεί το μνημόνιο και οι 400 για τη μνημονιακή νόμη. Τώρα έγινε ποσοστό. Αγάπη μου, πού βγήκε αυτό? Λιάνα, στο Τέξας, στο Σίτι, στο κόμμα. Αγαπητή Λιάνα, ως βουλευτής έπρεπε να γνωρίζεις ότι ένας νόμος καταργείται δι' άλλου νόμου. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Έτσι. Όχι. Καταργείται και από μία λέξη. Καταργείται το άρθρο τάδε του νόμου. Ακριβώς. Για να γίνουν όλα αυτά. Είπατε με ένα νόμο. Με ένα νόμο. Με ένα άρθρο. Με ένα άρθρο. Όχι. Τα άρθρα. Τα πολύ αρθρόποδα. Είναι πολύ νόμοι. Στα νομικά είναι πολύ νομοσχέδια. Εγώ την κατανοώ την προσαρμογή. Μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Εγώ με πήγες. Δεν είναι. Καταλαβαίνω πλήρως. Λέμε θα καταργήσουμε τη λιτότητα. Δυσκολίες διαχείρισης. Είμαι γεμάτη κατανόηση. Ναι. Γεμάτη κατανόηση. Βρήκατε δυσκολίες διαχείρισης και τώρα σιγά σιγά θα αλλάξει η ρίζα. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Χρειάζεται στήριξη από τον κόσμο. Κατανόηση έχετε όλοι τη δικιά. Εμείς θέλουμε την ενότητα της αριστεράς. Συγχώρευση αποκλείεται.
την ενότητα της αριστεράς εκεί που συμφωνούμε. Συγκατάβαση στην καταστροφή αποκλείεται. Όχι, συμφωνήσετε να επανέλθει ο κατώτατος μισθός στα 751, ναι ή όχι. Καλέ, φέρτε τον εκεί και το ψηφίσμα εκεί είναι το ζητούμενο. Ωραία, εκεί είναι το ζητούμενο. Έχουμε δυνατότητα της παράδοσης. Δεν μου λες, γιατί δεν ψηφίσατε όλες τις καταργήσεις που φέραμε εμείς στο νομοσχέδιο. Τι θα πει όλες. Γιατί πάνε να μου κάνεις εκβιασμό, ναι, να πάρεις την εξουσία να σε ψηφίσω. Τι θες, μωρέ. Κατεβάσαμε νομοσχέδια. Κατεβάσαμε εμείς νομοσχέδια καλύτερα. Μωρέ, σου μίλησα. Όχι, εντάξει, σου μίλησα λίγο τρυφερότητα. Έλα, με λίγο τρυφερότητα. Γιάννη μου, άντε. Αγαπητήλια. Έλα, την κατανόηση της αριστεράς. Παραμονή 3ης λοιπόν, του Δεκέμβρη. Μην το ρίξουμε στον Άιο στρατό σας. Άιο στρατό σας, όχι σε μένα. Οκ. Η ενότητα της αριστεράς στην αστική διαχείριση δεν μπορεί να υπάρξει. Όχι, γιατί αλλά να σε συγκεκριμένα μέτρα. Πάμε να είναι κομμουνιστική αριστερά. Άστα αυτά. Με την ενέργεια. Φέρτε καλά και θα σας τα πει. Έλα να σας ευχαριστούμε όλους θερμά. Θα σας τα ψηφίσουμε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Μιλιέ. Ευχαριστώ κυρία Κανέλη. Αποκλείεται. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά. Ευχαριστούμε κυρίως εσάς που ξενυχτήσατε μαζί μας. Χαρά στην υπομονή τους. Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα.